το γεγονός ότι μου δίνεται και με αυτή την παρουσία η δυνατότητα να ακούσουμε συντρόφους, συναγωνιστές από άλλες ηπείρους, Αυστραλία και ΗΠΑ, μια δυνατότητα που δεν την έχουμε συχνά. Και εμένα ομολογώ ότι μου λείπει, ενδεχομένως λείπει και σε εμάς, διότι σπέβδω κατευθείαν να πω ότι η δική μου ανάλυση τοποθέτηση του θέματος έχει ευρωπαϊκοκεντρικό χαρακτήρα. Δηλαδή, ακροδεξιά στην Ευρώπη. Δεν έχω πιο άμεσα βιώματα, αυτά που μας έφερε. Τι σημαίνει άνοδος της ακροδεξιάς, αυτό είναι το θέμα μας. Στην Αυστραλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπα και το είπε η Μαρία δημοσίως, το λέω και εγώ. Για να φανώ χρήσιμος στη σημερινή συζήτηση, θεώρησα ότι δεν είναι απαραίτητο να σας απαριθμίσω μια σειρά ασύνδετα κατά μία έννοια γεγονότα και καταγγελίες, αποκαλύψεις περί της ακροδεξιάς, περί των ρατσιστικών πρακτικών και αντιλήψεων που εμφανίζονται στη χώρα μας και στην Ευρώπη, περί της αντιμεταναστευτικής πολιτικής και περί της ανάγκης αυτό να το αποτρέψουμε. Θα μπορούσα λοιπόν να αναλύσω βλέποντας αυτό που είναι έτσι κι αλλιώς αυτή η συγκέντρωση, ότι πρέπει να δυναμώσουμε το αντιφασιστικό μέτωπο, πρέπει να αντιπαλέψουμε την πρακτική αλλά και την ιδεολογία του ρατσισμού, που δεν είναι καθόλου απλό, δεν εμφανίζεται πάντα με τις πιο ακραίες, απαιχθείς εκφράσεις, και να καλέσω κι εγώ ή να υποσχεθώ ότι θα συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση και σε ευρωπαϊκό, και σε ελληνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξεκινώ από την εικόνα που έχω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως θα ξέρετε, οι πολιτικές ομάδες κάθονται σε ένα δημοκρατικό, έτσι χαρακτηρίζεται, αμφιθεατρικό τρόπο, κατά τη διάταξη της Γαλλικής Συνέλευσης, με συνέπεια εμείς οι ευρωβουλευτές της αριστεράς, ο σύντροφος Ορμπά και εγώ, να είμαστε στα αριστερά διαζώματα και απέναντί μας να έχουμε η Λεπέν, έναν αυστριακό ευρωβουλευτή βιβλιοπόλη που διακινεί το μανιφέστο του Χίτλερ, έναν Ιταλό ευρωβουλευτή που και η σωματική του διάπραση δεν δείχνει τέτοιες δυνατότητες να μετέχει σε τάγματα εφόδου, κατά των μεταναστών, και διάφορα άλλα φιντάνια, πολιτική παρουσία, που ήρθαν με την ψήφο των πολιτών τους και που συνιστούν αυτό που λέμε, ότι σήμερα έχουμε άνοδο της ακροδεξιάς, και το θέμα είναι πώς το αντιμετωπίσεις το φαινόμενο αυτό. Και την άνοδο πολιτικών φορέων και πολιτικών προσώπων που αναρχήθησαν, εξελέγησαν με ακροδεξιά, ρατσιστική, αντιμεταναστευτική πολιτική, αλλά και ταυτόχρονα πώς αντιμετωπίζεις το γεγονός ότι αυτές οι απόψεις, ακροδεξίες θα τις έλεγες, φασίζουσες κατά μία έννοια, υπερσυντηρητικές σε διάφορα επίπεδα, μπαίνουν στην ατζέντα και πολλές φορές γίνονται και κυρίαρχες πολιτικές, παρά την φραστική καταδίκη, δημοκρατικών κατά τα δυνάμεων, συντηρητικών αλλά δημοκρατικών. Να σου το βάλω διαφορετικά το ερώτημα, αν ήμουν, ας πούμε, πώς να το πούμε, συνήγορος του διαβόλου. Ή πιστεύω ότι είναι ερωτήματα που τα συναντάς μπροστά σου, λέει, κάτσε φίλε, τι είναι αυτά που λες ή που θα πεις στο μέλλον, ότι φταίνε οι ευρωπαϊκοί θεσμοί που λέει ο σύντροφος, σωστά, φταίνε οι ευρωπαϊκές συνθήκες εδώ, μάχη έγινε. Εδώ τους βρίζουν. Εδώ ο Σούλτς, που διεκδικεί στη Γερμανία, έκανε καριέρα ξύνοντας το Φάρατζ. Εδώ δικοί μας οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να κάνουν καριέρα, υποτίθεται ότι αντιπαλεύουν τη Λεπέν. Εδώ η Ευρώπη, το προηγούμενο διάστημα, αλλά και σήμερα, αύριο, ζει με την αγωνία πόσο θα πάει το ευρωφοβικό, ξενοφοβικό, γερμανικό κόμμα. Εδώ η Ευρώπη
αισθάνθηκε μια ανακούφιση που στην κρίσιμη αναμέτρηση των προεδρικών εκλογών δεν κέρδισε η Λεπέν. Ή αντίστοιχες αγωνίες δεν κέρδισαν στην Αυστρία. Εδώ ο Γιούγκερ προχτές, στο όραμα για την καινούργια Ευρώπη, τον κίνδυνο της ακροδεξιάς τον εξοφέλησε. Τίποτα. Την ίδια ώρα που και αυτοί που κινούνται σε μια, ας το πούμε έτσι, πιο φιλοευρωπαϊκή εντός εισαγωγών, δηλαδή υπόκληση στις κυρίαρχες ευρωπαϊκές πολιτικές, επισύουν το φόβητρο της ακροδεξιάς. Τσίπρας. Με την ευκαιρία Μακρόν. Λέει, κοιτάξτε, επειδή να αλλάξουμε την Ευρώπη, να κάνουμε διαφορετική κλπ. Γιατί έρχεται η ακροδεξιά. Ή θα ανέβει η ακροδεξιά. Και λες τώρα. Πού βρίσκεται η αλήθεια. Πώς θα αντιμετωπίσεις την ακροδεξιά. Πρόσωπα, πολιτικές δυνάμεις, πρακτική. Έρχοντας σε αντίθεση με αυτούς που υποκριτικά ή έτσι όπως το πιστεύουν θέλουν να την αντιπαλέψουν. Επομένως, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, αυτό που θα προσπαθήσω να πω στη σύντομη παρέμβαση είναι να ξεμπερδεύουμε, το λέω έτσι λίγο αυστηρά και το λέω για τον εαυτό μου γιατί είπε κάτι Μαρία, από τις κόρτιες αποκαλύψεις. Να ξεμπερδεύσουμε από τις ασύνθετες, τουλάχιστον στη συνείδηση του άλλου, τα ασύνθετα μέτωπα. Αντιπαλεύω αυτό, ναι, αλλά ποια είναι η αιτία του. Και να κάνουμε την εναλλακτική μας πρόταση συνεκτική, να το πω διαφορετικά. Αν θες να αντιπαλέψεις την ακροδεξιά, πρέπει να αντιπαλέψεις τις κυρίαρχες πολιτικές, αυτές που λέμε, της λιτότητας, της παγκοσμιοποίησης σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτές τις πολιτικές των υπεριαλιστικών αντιθέσεων, που στο όνομα του ανταγωνισμού οικονομικού τουλάχιστον και γεωπολιτικών γένει, ρίχνουν το εργασιακό κόστος, καταστρατικούν τα δικαιώματα χωρών, κρατών, πολιτών και να το κάνεις πιο συνεκτική, πιο αποτελεσματική κατά την άποψή μου, πιο πιστική αυτό τον αγώνα κατά της ακροδεξιάς σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, σε κοινωνίες που να ορθώσουν αυτό το μέτωπο και να έχει αρχή, μέση, τέλος και συνέπεια. Για να μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις. Αν αυτό είναι το ερώτημα, ή τουλάχιστον εγώ κατάλαβα εκεί τη δυσκολία και εξηγώ στη είπα, πρέπει όλα αυτά κάπου να τα συνδέσουμε. Ακούσαμε τι γίνεται στην Αυστραλία. Ακούσαμε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλές φορές έχει μια αιχμή αυτός ο αγώνας μας, ας πούμε, καταδίκηση της Χρυσής Αυγής για τη δίκη της Χρυσής Αυγής που πρέπει να τελειώσει, να απονεμηθεί τη δικαιοσύνη, την εγκληματική φύση να την αποδείξει και να παρθούν μέτρα όχι μόνο αγωνιστικά, κινηματικά κτλ. Και θεσμικά, αλλά και η συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας να την καταδικάσει. Όχι να τη δεχτεί λέγοντας εντάξει, αλλά όταν θα έρθουν οι εκλογές να πει ναι, αλλά αυτοί αγωνίζονται για τα συμφέροντά μας ή εν πάση περιπτώσει εκφράζουν την αγανάκτηση, ορθώνουν το πατριωτικό κτλ. Και να έχουμε πάλι 2 και 3 ευρωβουλευτές. Και να έχουμε πάλι αυτό που ακυρώνει τον αγώνα, την παρουσία σε εκδηλώσεις ας πούμε πατριωτικού χαρακτήρα που εμφανίστηκε το τελευταίο διάστημα, υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ να είναι δίπλα με τον Κασιδιάρη και με άλλες δημοκρατικές δυνάμεις. Και αυτό πώς να το καταλάβει ο άλλος, πώς να το εξηγήσει. Αλλά και πώς το πρέπει να το εξηγήσει εσύ, ότι εδώ δεν έχει μετωπάκια, εδώ δεν έχει ελάχιστος κοινός παρανομαστής, εδώ είναι η ουσία των πραγμάτων. Με συγχωρείτε να φωνάζω λίγο, θα πάω πιο χαμηλά, ίσως για να φέρω κι εγώ σε ένταση το ερώτημα, το δράμα, το δίλημα, το πρόβλημα. Χαμηλώ τη φωνή για να με παρακολουθήσει που είσαι. Επομένως, η δική μου η εισήγηση έχει το χαρακτήρα να ανοιχνεύσουμε ή να ξανασυμφωνήσουμε, γιατί, εντάξει, ποιες είναι οι αιτίες για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, αυτό το θέμα που μου έβαλε η Μαρία, πώς θα την αποτρέψουμε και ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός αγώνας και σε διεθνές επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό. Δηλώνω απερίφραστα, χωρίς περαιτέρω ανάλυση ή ίσως ανάλυση ακολουθήσει, μοιάζει αξιωματικό, με βοήθησε ως ένα βαθμό και η εισήγηση τοποθέτηση του συντρόφου
Ουρμπάν και της Μαρίας, να πω απερίφαστο. Για την άνοδο της ακροδεξιάς, με αυτά τα χαρακτηριστικά, εκτός των άλλων, τα ρατσιστικά, τα αντιδημοκρατικά, τα αντιμεταναστευτικά, με την πολιτική των διακρίσεων, της εξόδου του αντιπάλου, για την άνοδο με φασίζουσες, νοσταλγικές ή αναζωογονημένες, συγγνώμη, απόψεις και πρακτικές, ευθύνεται απολύτως, χωρίς μισόλογα, τουλάχιστον στο ευρωπαϊκό επίπεδο, ο ίδιος ο χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πορεία της ενοποίησής της. Βαρύ λίγο ακούγεται, σου λέει έτσι. Πώς το λέει εσύ, εντάξει. Δεν είναι προοδευτικό, δεν είναι τέτοιο, αλλά γιατί οφείλεται αυτό το πράγμα. Έτσι όπως φτιάχτηκε, έτσι όπως λειτουργεί, έτσι όπως διαχειρίστηκε την κρίση, έτσι όπως διαχειρίζεται μια σειρά άλλα ζητήματα. Και καλά. Κυριαρχεί ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτό γίνεται. Και οι προσαρμογές γίνονται σε αυτό. Αλλά από τον νεοφιλελευθερισμό μέχρι να του βγάλει υπεύθυνο για την ακροδεξιά κτλ. Έχει μια απόσταση. Αυτή την απόσταση θέλω να διανύσω. Να τη διανύσουμε μαζί. Γιατί έτσι έχουν κατά τη δική μου άποψη τα πράγματα, διότι κάλλιστα μπορεί να σου πει, βρε σύντροφε, με το οικονομικό κριτήριο θα το χαρακτηρίζει. Γιατί είπαμε είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτικών, των τραπεζών, η οποία όλο και περισσότερο ή τουλάχιστον μετά από μια φάση αποδεικνύεται ότι η προτεραιότητά της είναι να εξασφαλίσει τη φιλελευθεροποίηση, να εξασφαλίσει την ελευθερία των αγορών. Για να εξασφαλίσει τη φιλελευθερωποίηση και την ελευθερία των αγορών πέρα από τη παγκόσμια επικράτηση αυτού του κυρίαρχου μοντέλου, πότε πιστοποιήθηκε. Πιστοποιήθηκε το 1989 με τη συνένεση της Ουάσιγκτον, εκεί τα κωδικοποίησαν τα πράγματα. Από το χήμα θεωρητικό του Χάγκερ στην επικράτηση Ρίγκαν και Θάτσα, το κάνανε δόγμα, το βάλανε κανόνες και το περάσανε μέσα από τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τα Μάστερ και μετά. Γιατί λοιπόν, θα έλεγε κανείς που θα ήθελε να αντιπαλέψει έναν οικονομισμό στην ανάλυση του, να πει ρε παιδιά, μόνο η οικονομία είναι αυτό το πράγμα. Ή όλα αυτά τα φαινόμενα που τελικά αποδίδει ότι ο νεοφιλελευθερισμός για να μπορέσει να περιβράσει τις αγορές, να εξασφαλίσει την κερδοφορία κτλ. Έχει ανάγκη ή οφείλεται σε αυτό, σε αυτή την πορεία ενός πολιτικού, εν πάση περιπτώσει φαινομένου όπως είναι το ρατσιστικό, έξαρση ρατσιστικών αντιλήψεων. Εδώ σου πέβαια το γρήγορο να απαντήσω σε μια υποθετική ερώτηση που την έκανα μόνος μου. Δεν ξεχνάμε ότι στην νεότερη ιστορία της Ευρώπης ο ρατσισμός που εκφράστηκε κατά των Εβραίων ξεκίνησε από οικονομικές σκοπιμότητες. Το θυμόσαστε. Δεύτερο, για δείτε το ρατσισμό σε νεότερη μορφή για την επιβολή των μνημονίων, δεν ήταν ρατσιστική η προετοιμασία, η πλατφόρμα της Μέρκελ, που τη συνεχίζω σε ένα βαθμό και ο Ντάζον, που λέει τι, τούτη εδώ, χώρισαν τους λαούς, τούτη εδώ είναι τεμπέλιτες, οι Έλληνες και άλλοι, τούτη εδώ είναι διεφθαρμένοι, υπάρχουν και οι Ενάρια, τούτη εδώ είναι σπάταλοι, υπάρχουν και σπρεγμένοι. Και επειδή είναι τέτοιοι, εμείς είμαστε μια Ευρώπη βέβαια της Αλληλεγγύης, αλλά πάρε φόρα. Και δεν υπάρχει φόρα να τιμωρήσουμε όλους τους Έλληνες. Πάρε φόρα σε όλα τα δικαιώματα, δημοκρατικά κτλ. Κτλ. Που φτάνει αυτή η πολιτική μέχρι και την παραβίαση όχι μόνο εργασιακό, όχι μόνο κοινωνικό, αλλά ακόμα και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβίαση και του διεθνούς δικαίου όταν μιλάμε για τη μεταναστευτική πολιτική και την πολιτική των προσφύγων. Η Μαρία το ανέφερε το παράδειγμα. Αυτή η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας που να την κατατάξουμε, διότι εκτός των άλλων επέδειξε και τα όρια της τώρα. Τώρα που αυξάνεται πάλι το κύμα προς τα εκεί και που λήγουν οι συμφωνίες της μετεγκατάστασης, δηλαδή να μπορούν να πάνε σε άλλες χώρες, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, και που οδηγεί, και δεν είναι η πρώτη φορά, την ελληνική κοινωνία
ή τμήματά της καθυστερημένα, να τα βάζουν με τους μετανάστες, διότι υποτίθεται, το είχαμε και παλιά, πριν την κρίση, όταν διωγγώνονταν η ανεργία, είχαμε παραγωγική υποβάση, το είχαμε με τους Αλβανούς, μας παίρνουν τις δουλειές. Έκανε εκστρατεία. Παίρνουν τις δουλειές. Καλύπτει τις θέσεις εργασίας. Τώρα στην Ευρώπη ακούγονται κηρύγματα από όχι ακροδεξιούς. Λέει εντάξει ρε παιδιά, να το σταματήσουμε αυτό. Και όχι μόνο αυτό, να μην τους ζητάνε και δικαιώματα, γιατί τα κοινωνικά δικαιώματα, τα περιορισμένα κατά τα άλλα, τα δικαιούνται πρώτα οι εγχώροι. Γιατί θα γίνει ισόγεια, τα βάζουν στους άλλους, οι άλλοι ας κάτσουν να αγωνιστούν για τους δικές τους πολιτικές. Αλλά αυτή η πολιτική απορρέει από ποιον, από τον τρόπο που αντιμετωπίζει με πρόταγμα τη φιλελευθεροποίηση η κυρίαρχη Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα από τις συνθήκες και μέσα από τις τροποποίησεις των θετικών. Κάποιος που παρακολουθεί αυτά που λέω, παρά μπορεί να σας ζαλίσω λίγο γιατί κουνά τα χέρια. Σου λέει, όπα, ήρθαμε στο μεταναστευτικό, ήρθαμε στο μεταναστευτικό. Εδώ η Μέρκελ, σε μεγάλο αυτό το κύμα, δέχτηκε περίπου 1 εκατομμύριο μεταναστών. Εντάξει, κάποια στιγμή έπρεπε να πει ένα φρένο, πήγαινε και κάτι εκλογή σε κάτι κρατήδια, βγαίνουν και οι άλλοι, κάπου αυτό πρέπει να ορθολογικοποιηθεί. Αλλά όμως δεν μπορεί να την κατηγορήσω ούτε για Ορμπάν, συγγνώμη το παιδεύω, εν πάση περιπτώσει τον Ούγκρο, τον Πολωνό και άλλους που αρνούνται ευθέως να δεχτούν, ας πούμε, μετανάστες. Και λες τώρα εδώ, πού βρίσκεται η εκτεθειμένη Μέρκελ, πού βρίσκεται η εκτεθειμένη Μέρκελ. Και γιατί αυτό το φαινόμενο να έχει αντιδράσει από μια κοινωνία που οι μετανάστες θα του πάρουν τις δουλειές ή του παίρνουν τις δουλειές ή επασπρότητας φορτώνουν τις κοινωνικές πάπιες. Για να σας θυμίσω λίγο πριν, στις προηγούμενες εκλογές και στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις στην Γαλλία που είχε εκφραστεί το σύνδρομο του Πολωνού, θυμόσαστε, και η ανάγκη Bolkestein, δηλαδή θέλουμε εργατικά χέρια, αλλά όχι με τα ίδια δικαιώματα. Επομένως ο Γάλλος, υδραυλικός, θα τα βάλει με τον Πολωνό, υδραυλικό. Και εδώ είναι οι αντιφάσεις που όμως δείχνουν ποιο είναι το πρόταγμα. Και ποιες είναι οι αντιφάσεις, επειδή είπαμε λίγο να τα σκαλίσουμε. Αγαπητοί σύντροφοι, εκτός και φίλοι, αυτές οι ελευθερίες που έχουν καθιερώσει συνθήκες έχουν και μια άλλη ελευθερία που δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργούσε. Η ελευθερία της κινητικότητας, της εργασίας. Δηλαδή οι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν μέχρι τα τώρα να μετακινούνται με την ίδια ευκαιρία που κινούνται τα κεφάλαια, οι υπηρεσίες κτλ. Με συνέπεια τι, όταν υπάρχει θέμα κρίσης, δηλαδή ανεργίας σε μια περιοχή και υπάρχει προσφορά εργασίας σε μια άλλη, να μπορούν να μετακινούνται εύκολα. Αυτό που γίνεται κάτω από τη βία επίδραση των μνημονίων τώρα με τους εγκεφάλους που μετακινούνται από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Νότου και πάνε και επιστρατεύονται στις χώρες, και μάλλον βρίσκουν δουλειά στις χώρες της Ιταλίας, της Γερμανίας κυρίως και της Γαλλίας, που κατά τα άλλα σε έχουν καθίσει στο σκαμνί, γιατί εσύ με δημόσια εκπαίδευση επένδυσες, επομένως άφησες τα ελλείμματά σου, στην εκπαίδευση γιατρών, μηχανικών και ούτω καθεξής. Και έτσι εισπράττοντας αυτό το δικό σου παράπτωμα, λύνουν τα δικά τους προβλήματα όσο αφορά την ανάγκη εργατικών χεριών. Είναι ανοιχτή λοιπόν στην πολιτική της μετανάστευσης, όχι από θέσεις αρχών, την ισχυρίζονται καμιά φορά, δεν αντιπαλεύουν αυτούς που λένε όχι στη μετανάστευση, όταν οι οικονομικές σκοπιμότητες το υπαγορεύουν. Δηλαδή, η κραυγή των Γερμανών βιομηχάνων ότι χρειαζόμαστε 500.000 εργατικά χέρια άνοιξε τις πόρτες στη μεταναστευτική ενάρετη πολιτική της Μέρκελ. Αυτή θα κλείσει τις πόρτες αξιοποιώντας και την ακροδεξιά της πίεσης ακροδεξιάς, αλλά και την ακροδεξιά ατζέντα. Πού θα τις κλείσει τις πόρτες? Διότι οι μετανάστες στη Γερμανία, οι μετανάστες εδώ, που διεκδικούμε να βρουν δουλειά, έρχονται σε ένα εργασιακό καθεστώς ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Ο Έλληνας λοιπόν, για να είναι και φθηνοί, έτσι κι αλλιώς με τη γνωστήτα, να μην αντιμετωπίζονται ισοτίμως, να μην υπερασπίζονται τα εργασιακά δικαιώματα, να είναι φθηνοί και να αντικειμενικά να χτυπούν τα συνδικαλιστικά αιτήματα
και την αντίληψη του άλλου, του εργαζόμενου, που είναι αλληλέγγυος με τον εργαζόμενο, αλλά τώρα βλέπει τον άλλον ότι του τρώει τη δουλειά. Ποια δουλειά, τη μισή δουλειά, την ανασφάλιστη δουλειά. Και επομένως τον εκφρέπεται. Και επομένως, δεν λέω αυτομάτως ούτε και δικαιολογία αυτό, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, θα πάει και θα στοιχηθεί στις στρατιές της Χρυσής Αυγής που θα χτυπάει τους συνδικαλιστές στην ναυπηγό επισκευαστική ζώνη. Και που βέβαια αυτό το φανατικό το τέτοιο θα φτάσει και στην δολοφονία Θύσα, αλλά πρέπει να δεις σε ποιο κλίμα και με ποια ατζέντα και με ποια λογική. Επομένως, η μεταναστευτική πολιτική, το αντιρατσιστικό των κυρίαρχων Κύπρων, το σύμφωνο με τις συνθήκες, είναι και ατελές και υποκριτικό και μεταβαλλόμενο, με συνέπεια να μιλάω εγώ και να ισχυρίζομαι ότι αυτή η πολιτική απορρέει από τις συνθήκες. Για όσους είναι πιο συστηματικοί στην παρακολούθηση, θυμόσαστε στη συνθήκη της Λισαβόνας. Είχε τεθεί το θέμα ποιος είναι Ευρωπαίος πολίτης και σε ποιον αναγνωρίζονται τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη, πολιτικά τε και στη συνέχεια, τε τότε είναι συμπλεκτικό έτσι, και στη συνέχεια και βεβαίως συνδικαλιστικά και εργασιακά και τώρα ξέρετε. Τότε είχε γίνει μια μεγάλη μάχη, υπήρξε κάθετη άρνηση να αναγνωρίσουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες πλήρη δικαιώματα. Έχει άρνηση. Και τότε είχαμε πει, θυμόσαστε που αντιπαλεύαμε, ότι έχει αυτό το ρατσιστικό χαρακτήρα. Το δικαιολόγησαν με πολλές. Το είχαν ρατσιστικό χαρακτήρα. Τώρα αυτό εμφανίζεται με τις διάφορες κατηγορίες, προσχήματα και για άλλες πολιτικές, ιδιαίτερα εξωτερικές πολιτικές, στο όνομα και της τρομοκρατίας, αλλά προσέξτε, μάλλον το ξέρετε και με συγχωρείτε για το προσέξτε, στο όνομα του διαφορετικού. Για φίλο, για θρησκεία, για πολιτισμό. Και αυτό πάει κάτω. Και αυτό επιχειρεί να δικαιολογήσει τις πολιτικές της λιτότητας. Επιχειρεί να δικαιολογήσει ανεπάρκειες. Παράδειγμα, εικόνα. Πήγα στη ΣΑΜΟ και στο πολιτισμό και στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο λοιπόν του ΣΑΜΟ. Τι γίνεται εδώ ρε παιδιά, έχει δίκιο ο Πολάκης ή έχει δίκιο αυτός που γονάζει ότι παιδιά έχουμε λήψεις. Μου είπαν εκεί, έχουμε λήψεις. Το ίδιο και σπικό, κατά μία έννοια, για να μην. Έχουμε λήψεις, μάλιστα, γιατί έχετε λήψεις, γιατί έχει φορτωθεί πράγματι η ανάγκη για νοσηλευτικότητα. Γιατί φορτώνεται, φορτώνεται γιατί έτσι κι αλλιώς είχε λήψεις το νοσοκομείο, έτσι κι αλλιώς έχουν περικοπές, προσπαθεί να αναπληρώσει τα κενά. Έχουμε και αυτό την εξαγγελία, η ανασφάλιση να πηγαίνουν στα νοσοκομεία, αλλά έχουμε και τις ανάγκες νοσοκομειακής περίθαλψης των προσφύγων. Στο προφυγικό σποτ, εκεί διαπιστώσαμε ότι δεν λειτουργεί ο μηχανισμός να παραπέμπονται στα νοσοκομεία, διότι δεν μπορούσαν να το. Δεν μπορούσαν, δεν το αντέχουν. Ανάμεσα στα άλλα λοιπόν, εμφανίζεται και η θεωρία που λόγω αρχιστίας μπορούσαν εύκολα να την απορρίψουν, ότι εκτός των άλλων οι μετανάστες φέρουν και επιδημίες, φέρουν και υπατήτητα σε και τα λοιπά και αυξάνουν τις ανάγκες για θεραπεία. Ο βρώμικος, ο άρρωστος, για να δουλέψει τώρα στον άλλον, έτσι που έχει τα χαρακτηριστικά και τα λοιπά, για να μην είναι αλληλέγγυος, για να υποτιμηθεί, ας πούμε να υποτιμηθεί, να ξεπεραστεί το πρόβλημα ότι αυτή η προστασία, τα δικαιώματα για την υγεία, για την παιδεία και επεκτείνομαι, πρέπει να είναι να απαντιούνται. Αν θες να πεις ότι κάνεις φιλοξενία, ότι τους υποδέχεσαι, ότι είναι ισότιμοι, ότι είσαι ανθρωπιστής, ότι κινείσαι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ότι είσαι αριστερός. Επομένως, επειδή μου κάνει η Μαρία και καλά, έτσι, αυτοί οι θεσμοί, αυτές οι συνθήκες, αυτή η πολιτική ενοποίηση λειτουργεί με τέτοιο κριτήριο και τροφοδοτεί και ως ατζέντα και ρατσιστικές απόψεις και μιλιταριστικές απόψεις προκειμένου υποτίθεται να απαντηθούν ορισμένα προβλήματα. Με ένα μόνο στο μιλιταρισμό. Καταγγέλνουμε την Ευρώπη των επεμβάσεων και των υπεριαλιστικών διεκδικήσεων και πολεμικών συγκρούσεων, διότι εκτός των άλλων, έτσι δεν είναι, δημιούργησαν, τροφοδετούν τις
προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές. Πώς δημιουργήθηκαν και πώς νομιμοποιήθηκαν νεοαπικιακά, θα λέει κανείς, γιατί η αποικιοκρατία έχει, ας πούμε, υποτίθεται πίστευε. Δικαιολόγησαν λοιπόν την παρέμβασή τους στη Συρία, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στην Υποσαχάρια. Όχι μόνο με το ότι πάμε να δούμε τους πρωτοπαραγωγικούς πηγές, να πάρουμε την ενέργεια, να εκμεταλλευτούμε διάφορες, ας πούμε, οικονομικές και άλλες δυνατότητες. Το δικαιολόγησαν ότι εκεί είναι διεφθαρμένα με τα καθεστώτα, ο κόσμος είναι, δεν δουλεύει, είναι και τεμπέλιδες κτλ. Κτλ. Και επομένως έπρεπε για τις ανάγκες της παγκοσμιοποίησης, της επικράτησης του νεοφιλελευθερισμού και αυτές οι αγορές, στρεβλές κατά μία έννοια ή έτσι, να λειτουργούν κατά τον νεοφιλελεύθερο πρότυπο και επειδή το νεοφιλελεύθερο πρότυπο είτε μπαίνει σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των συνθηκών, το καταγγείλαμε, το βρήσαμε, αλλά στη συνείδηση του λαού υπάρχει ένα όριο, σου λέμε, κατασταθούμε, αλλά και ταυτόχρονα γιατί αυτές οι εκστρατείες έχουν πάρει τη μορφή και δικαιολογούνται μορφή σταυροφορίας. Ότι όπως με την επιβολή νεοφιλελεύθερου μοντέλου έχουμε την ελευθερία στην οικονομία, έτσι αυτό διδάσκει δημοκρατία. Ήταν λοιπόν ο μιλιταρισμός, οι παρεμβάσεις, εκτός των άλλων προσπαθούν να νομιμοποιηθούν και με την έννοια της εξαγωγής δημοκρατίας για να μπορέσουν να γίνουν αποτελέσεις. Και τελειώνω στο τελευταίο. Στη συνθήκη της Λισαβόνας λοιπόν, η οποία την είχαμε καταδικάσει, μιλούσε για κοινούς αμυντικούς εξοπλισμούς. Μιλούσε για κοινούς αμυντικούς εξοπλισμούς. Τώρα το φέρω στην επιφάνεια. Διότι ο Τραμπ είπε ότι εγώ δεν έλα. Μέχρι τα τώρα σας κάλυπτα, καλυφθείτε μόνοι σας. Ελάτε όμως που τώρα αυτό σημαίνει αύξηση των στρατιωτικών δαπανών από όλες τις χώρες, κοινές αμυντικές υποτίθεται βιομηχανίες, βιομηχανία. Αυτό πρέπει να προσδιορίσει έναν εχθρό. Ο εχθρός είναι η τρομοκρατία και για να μπορέσει να αξιοποιηθεί ερμηνεύεται και ότι από τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. Με συνέπεια να περάσουν σε ακροδεξιά, θα λέει κανείς, ατζέτα, έναντι των διακηρύξεων, αύξηση των εξοπλισμών και επομένως αύξηση και του μιλιταρισμού, που σημαίνει ότι επανέρχεται ή αν έφυγε ποτέ και η ατζέτα της μιλιταριστικής, πολεμικής επίλυσης των διεθνών.